Σαν παραμύθι, παιδιά. Σαν παραμύθι. Στην Ελλάδα δεν δημιούργησε προβλήματα η χιονόπτωση. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για κακοκαιρία από τη στιγμή που δεν είχαμε προβλήματα. Μια και περιγράφαμε πριν ένα πανέμορφο σκηνικό. Δεν είναι έτσι στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Αργεντινή, για παράδειγμα, ναι, έχουμε 13 νεκρούς. Ναι, ήταν φωνικό το πέρασμα αυτή τη σφοδρότατη κακοκαιρία. Όπω λέει ο Άκης, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από τι καταστροφέ που προκάλεσαν οι θυελώδει. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι παρέσυραν ακόμη, σκεφτείτε, και αεροπλάνα που βρίσκονταν στο έδαφος. Πάμε. Η Μπάια Μπλάνκα στο νοτιοδυτικό άκρο του Μπουένος Άιρες βρίσκεται στο έλεος φωνικής καταιγίδας. Θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα σαρώνουν τα πάντα. Ξυλώνουν σκεπές σπιτιών, ξεριζώνουν δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης. Ούτε αυτό το θηριώδες αεροσκάφος δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμη των ανέμων και παρασύρεται. Μαζί και ό,τι βρίσκεται στο πέρασμά του. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας, με τον πρόεδρο της χώρας να καλεί τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι. Ο κυκλώνας Τζάσπερ πλημμυρίζει το Queensland στα βόρειο-ανατολικά της Αυστραλίας. Ακόμη και τα σταθμευμένα αεροσκάφη στο Κέρνς βουλιάζουν στα νερά της βροχής. Ο διάδρομος του αεροδρομίου μοιάζει πλέον με λίμνη. Officials in the Australian state of Queensland are urging thousands of people to move to higher ground because of flooding caused by torrential rain. Η χειρότερη πλημμύρα εδώ και πάνω από έναν αιώνα παραλύει την πόλη του Κέρνς και σημαίνει συναγερμό στις αρχές. Οι θυελώδεις άνεμοι σφυροκοπούν το Hallover Beach στη Φλόριντα και ο τυφώνας πλησιάζει. Η κακοκαιρία φέρνει και μεγάλους όγκους βροχής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι αναμένεται να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη Φλόριντα έως το Τσάρλστον και τη Βιρτζίνια. Ενώ στην Κίνα οι επαρχίες του Βορρά παραμένουν στην κατάψυξη. Το χιόνι έχει σκεπάσει τα πάντα στη Χουνάν και οι επισκέπτες αψηφούν τις πολικές θερμοκρασίες για να απαθανατήσουν το λευκό τοπίο.